Και βέτα. Υπάρχει το θέμα με το Άμπε Μπαμπλόμ στο σχολείο το πρωί ανοίγουν. Το πρωί δεν ανοίγουν, το μεσημέρι δεν ανοίγουν. Είδαμε και αυτά που είδαμε χθες στις εκκλησίες. Στις εκκλησίες με κυβερνητική ευθύνη, θα πω εγώ. Και αναρωτιέμαι, εσείς τι προτείνετε? Γιατί διαβάζω ότι κάνετε έντονη κριτική. Ναι. Υπάρχει, θα σα το πω στο τέλος εκπομπής, αν έχουμε χρόνο, αν θέλετε να μ' αφήσετε, υπάρχει ένα ανέκδοτο με ένα ρακούν που ταιριάζει απόλυτα στην πολιτική και θα καταλάβετε ακριβώς απόλυτα την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Σας ακούστε τώρα. Εδώ, σήμερα το πρωί στο Γιαννοκλάδι, παρενέβη εισαγγελέας για έναν ιερέα ο οποίος έριχνε αγιασμό με τη μάνικα στον κόσμο και δεν παρενέβη εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα και ενώ θρυνούμε 650 νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Για μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι είχαμε γνώση από δημοξιολόγους ότι το φορτηγικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο και θα έχουμε πρόβλημα και πήραμε αυτό το ρίσκο. Και δεν μιλάει κανείς αυτή τη χώρα. Και δεν έχει την τσίπα ένας πρωθυπουργός να απολογηθεί, και δεν έχει την τσίπα ένας υπουργός να μιλήσει σοβαρά, και δεν έχει την τσίπα ένας εισαγγελέας να παρέμβει και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Γιατί αν αυτό συμβαίνει, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο φέρθηκαν στην χώρα το καλοκαίρι. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι οργίαζε η κατάσταση έξω. Κόκλαζε ο ιός. Κανένα μέτρο. Κανένα τεστ. Και τώρα κουβέντες του αέρα που λέει και ο κ. Παπαδημητρίου, θα ακούω βέρεσε. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Ο Μητροπολίτης? Ο κ. Ιερώνυμος, ο καθόλου σεβαστός? Υπάρχει πρωθυπουργός? Αν αύριο μεθαύριο κλείσουν πάλι τα μαγαζιά και για ένα μήνα και θρυγήσουμε άλλους χίλιους ανθρώπους νεκρούς. Ποιος θα φταίει? Δεν θα φταίει ο πρωθυπουργός. Δεν θα φταίνει η πολιτική. Δεν θα φταίνει αυτοί που πήγαν στην εκκλησία και καμαρωτήστε κόντους να δώσουν το καλό παράδειγμα. Λες και εμείς δεν βαπτίσαμε παιδιά σε εκκλησίες. Δεν παντρευτήκαμε σε εκκλησίες. Και δεν θα τα κτηνάξουμε και σε εκκλησίες. Καπηλευτές θρησκείας. Καπηλευτές από το άλφα μέχρι το ωμέγα αυτή η κυβέρνηση. Ποιος θα απολογηθεί για αυτούς τους νεκρούς στη Θεσσαλονίκη? Ποιος θα απολογηθεί ομιγέννητο για τους νεκρούς μετά την ιστορία της Εκκλησίας? Ποιος? Πού θα ζητήσουμε το δίκαιο μας? Μπορεί να είναι δικός μας άνθρωπος, μπορεί να είμαι εγώ. Ποιος? Και τορμάνε και μιλάνε. Άκουσα τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος είπε με μια, θα έλεγα, χαρακτηριστική έτσι, τύπου αντιπροέδρου του ΔΣΑΙΚΟΥ, θα τα λήξουν σε μια τσαρακλήρου. Χωρίς να κάνουμε τεστ στους δασκάλους, χωρίς να έχουμε τεστ για τα παιδιά, χωρίς να προφυλάξουμε τον κόσμο. Αυτό λέγεται όχι αληθινότητα, λέγεται εγκληματική αληθινότητα. Εγκληματική αληθινότητα. Το δεύτερο lockdown οφείλεται στο Μητσοτάκη. Από το Α μέχρι το Ω, από το Λ έως το Ν. Οφείλεται στο Μητσοτάκη. Οφείλεται ότι στο κάνα πλάκα, υπερτιμολογήσα και υπερκοστολογήσα τους εαυτούς τους. Οι άριστοι. Και δεν κάναν τίποτα οι ανίκανοι και ανύπαρκτοι. Και σήμερα μετράμε δεύτερο lockdown, τρίτο ουσιαστικά, και ρωτάω. Το πολίτη μας ακούει. Σε λίγο έρχεται, λέει, τρίτο κύμα και εσείς θεωρείτε υπάρχει Έλληνα σοβαρός που πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι έτοιμη για το τρίτο? Ούτε για το πρώτο δεν ήταν. Πώς θα δουλεύει τα μαγαζιά? Ποιος θα απολογηθεί στον εργαζόμενο, στον επιχειρηματία, στα παιδιά μου, στο σχολείο, στους καθηγητές? Ποιος θα απολογηθεί σε αυτή τη χώρα? Ο κ. Ιερώνυμος. Σαν, δεν θέλω να πω τη φράση, κρύβεται πίσω από τον καθέναν. Πότε από τους υπουργούς του, πότε από την Εκκλησία, ένας ανύπαρκτος πρωθυπουργός. Ο οποίος μόνο χασκογελάει, ο οποίος μόνο παρουσιάζεται ως τζόβενος, συγχωρέστε με τη λέξη, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα σε μια κρισιμότητα στιγμή για τη χώρα. Σε μια κρισιμότητα στιγμή για τη χώρα, εγώ απαιτώ ο εισαγγελέας να παρέμβει. Να τσιμπήσει από αυτήν τον κύριο Γεωργιάδη και να μας πει ο κύριο Γεωργιάδη. Ποιο δημοξιολόγος του είπε ότι μην το ανοίγετε, μην ανοίγετε τη Θεσσαλονίκη και το κάνω? Ποιο το έκανε αυτό το πράγμα? Τριγύσαμε, σας είπα, 650 νεκρούς. Κύριε Βέτα. Να τριγύσουμε ενδεχόμενα χιλιάδες. Ποιο θα απολογηθεί? Για όνομα του Θεού. Και με αυτό να πάμε στο τρίτο μας διάλειμμα για απόψε και να επανέλθουμε με τον κύριο Βέτα που θα βάλει μια τελεία και με τον κύριο Βλάχο, γιατί είναι σημαντικό και το ζήτημα των σχολείων και οι σκηνές που είδαμε χθες στις εκκλησίες. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.